Πάμε να δούμε τι γίνεται με την υγεία μας όμως και τι πρέπει να προσέξουμε. Είναι μαζί μας ο επεμβατικός καρδιολόγος, ο κύριος Βασίλης Ψήφος. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς που είστε απόψε μαζί μας και θέλω να μας βοηθήσετε να δώσουμε χρήσιμες συμβουλές στους ανθρώπους που μας ακούνε. Διάβασα μια πολύ ωραία ανάρτηση που κάνατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας συμβουλές σε όσους πάσχουν από καρδιακά νοσήματα και θέλω να μας μεταφέρετε τι γίνεται στο σώμα μας όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες έξω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι για τους καρδιοπαθείς κυρίως είναι ευεργετική η περίοδος. Δηλαδή έχουμε λιγότερα συμβάματα, η καρδιά συμπεριφέρεται, είναι πιο άνετα και λόγω της αγκιοδιαστολής από τη ζέστη, αλλά και επειδή συνήθως αυτή η περίοδος είναι περίοδος με λιγότερο άγχος, ξεκούρασης, διακοπών κτλ. Ο οργανισμός όντως μεταβάλλεται με την υψηλή θερμοκρασία και με τη μεγάλη υγειακή ακτινοβολία. Προσπαθεί να προσαρμοστεί, έχει ορισμένους μηχανισμούς αυτορύθμισης, αυξάνει την παραγωγή υδρότα προκειμένου να δροσιστεί. Δηλαδή ο υδρότας είναι ένας μηχανισμός που έχουμε προκειμένου να νιώσουμε καλύτερα, να πέσει η θερμοκρασία. Αυτά όλα όταν η ζέστη, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές, μπορεί να υπολειτουργούν ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Πολύ περισσότερο σε αυτούς που έχουν κάποιες δυσκολίες, είτε με την καρδιά τους, είτε πάσχουν από σαχαροδιαβήτη, από υπέρταση, είτε βρίσκονται είναι ασθενείς, είτε είναι υποαγωγή, υπονοσηλεία κτλ. Γι' αυτό θέλουμε μια λίγο μεγαλύτερη προσοχή, ώστε να βοηθήσουμε τον οργανισμό να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Κάποιος που λαμβάνει κάποια αγωγή πρέπει να έρθει σε επαφή με τον γιατρό του για να την τροποποιήσει ή όχι? Ναι, πολύ σωστά. Αυτό είναι το αυτό που πρέπει να συστήσουμε. Καμιά φορά ακούω με την ημερολογιακά, με την έναρξη του καλοκαιριού, κάποιος να τροποποιεί την αγωγή του. Αυτό δεν είναι σωστό. Θα έρθει σε επαφή με τον γιατρό ότι υπάρχουν άρρωστοι που δεν χρειάζονται να τροποποιήσουν την αγωγή κατά τη διάρκεια του καλοκαίρι και υπάρχουν αρκετοί που χρειάζεται να τροποποιήσουν. Κυρίως αυτοί που λαμβάνουν διουρητικά, αυτοί που λαμβάνουν αντιπερτασικά, ορισμένες κατηγορίες αντιπερτασικών. Και οι άρρωστοι οι οποίοι είναι λίγο πιο δύσκολοι, που έχουν ας πούμε καρδιακή ανεπάρκεια, θα πρέπει να ρυθμίσουν λίγο την ποσότητα των υγρών που πίνουν, ίσως παραπάνω, ίσως λιγότερο, πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό τους. Όταν, πότε πρέπει να απευθυνθώ στο γιατρό μου? Όταν νιώσω κάτι, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα που θα μου προκαλέσει η ζέστη και πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι και να μου πει σήκωσε το τηλέφωνο και πάρε το γιατρό σου? Ναι. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε έναν διαχωρισμό που καμιά φορά και ο κόσμος μπερδεύει. Υπάρχουν δύο καταστάσεις. Μία είναι ας την πούμε θερμική καταπώνηση, θερμική εξάρτηση. Είναι μια πιο ήπια κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει μια αδυναμία, καταβολή, αίσθημα υπερβολικής ζέστης, ήπιο πονοκέφαλο, ενδεχομένως τάση για εμετό. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να απομακρυνθούμε, να πάμε σε ένα σκιερό, σε ένα δροσερό μέρος, να πιούμε άφθονα υγρά, κυρίως νερό, και να, αν συνέλθουμε έτσι σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, είμαστε εντάξει. Αν όμως αυτά τα συμπτώματα είναι πιο έντονα, περιλαμβάνεται υψηλός πυρετός, περιλαμβάνεται πτώση του επίπεδου συνείδησης, δηλαδή κάποιος δεν μπορεί να είναι σε εγρήγορση, ας πούμε, όπως είναι τον προηγούμενο καιρό. Αν σε αυτά προσθεθούν θερμό ή ψυχρό δέρμα, γρήγορες φήξεις, πτώση της φύσης, τότε μιλάμε για αυτό που λέει ο κόσμος θερμική καταπληξία, η οποία είναι θερμοπληξία, ας πούμε, η οποία είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση, στην οποία θα πρέπει να ζητήσει άμεσα ιατρική βοήθεια, άμεσα νοσηλεία και τολμώ να πω ότι πάρα πολλές φορές έχει και δυσμενή εξέλιξη. Μάλιστα. Αυτή είναι μια ακραία μορφή θερμικής καταπώνησης, στην οποία
ένας οργανισμός, κυρίως μικρά παιδιά ή ηλικιωμένοι, δεν μπορεί πια να ανταπεξέλθει, δεν μπορεί να θερμορυθμιστεί ο ίδιος και χρειάζεται σίγουρα άμεσα ιατρική βοήθεια. Έχουμε, μάλλον μετά την καραντίνα, αποκτήσαμε πάρα πολύ τη συνήθεια στο να περπατάμε, να κάνουμε τον περίπατό μας. Μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε όταν υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες ή επιβαρύνεται ο οργανισμός περισσότερο? Μπορούμε και καλά κάναμε και την αποκτήσαμε τη συνήθεια, αρκεί να το κάνουμε υπό συνθήκες ελεγχόμενες. Δηλαδή και εμείς συστήνουμε στους καρδιοπαθείς να περπατάνε πολύ συχνά. Δεν χρειάζεται να βγουν έξω στις 2 ώρες το μεσημέρι ή στις 12 το μεσημέρι με τον ήλιο να περπατήσουν. Ας βγουν νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το απόγευμα. Και αν εκείνη την ημέρα η θερμοκρασία παραμένει υψηλή, όπως χθες και σήμερα εδώ στην πόλη του Βόλου, ας μην περπατήσουν και μια-δυο μέρες, δεν θα χαθεί ο κόσμος. Ας πάνε τις επόμενες μέρες, δηλαδή θα συμβεί κάτι φοβερό. Όλα, εγώ λέω πάντα ότι ο καλύτερος γιατρός είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή τα όρια τα βάζει ο καθένας μόνος του. Mm-hmm. Σίγουρα ένας ο οποίος έχει μια καρδιοπάθεια, στεφανία νόσο, έχει βουληθεί σε μια εγκυπλαστική ή ένα bypass, δεν χρειάζεται να βγει μεσημεριάτικα σόιν και ντε να κάνει τα 2-3 χιλιόμετρα που του είπε ο γιατρός του. Έτσι, ας μην το κάνει εκείνη την ημέρα. Πιει λίγο νερά και ξεκουραστεί. Θα καθίσει, ας δει τηλεόραση. Δεν χάσει το κόσμο. Και για όσους όλο το χειμώνα, γιατρέ, ήταν λάτρεις του καναπέ, αλλά τώρα θα αποφασίσουν να κάνουν θαλάσσια σπορ, να αθληθούν το καλοκαίρι για να αποκτήσουν, γελάτε, το κορμί που ενδεχομένως θέλουν, του έχουμε κάποια συμβουλή να τους δώσουμε? Έχουμε, γιατί η άθληση είναι επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι στην υγεία. Το θέμα είναι να το έχουμε όλο το χρόνο, όχι μόνο το καλοκαίρι. Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον Κακλαμανάκη που ήταν Ολυμπιονίκης, ας πούμε, στην Ιστιοσανίδα. Mm-hmm. Εκείνη την περίοδο είχαν βγει οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, οι οποίοι δεν είχαν αγοράσει ποτέ αθλητικά παπούτσια στη ζωή τους ή φόρμα και είχαν πιάσει μια Ιστιοσανίδα και τρέχαν μέσα στις θάλασσες. Οι 9 στους 10 από αυτούς φύγανε με μυοσκελετικά προβλήματα και κανένα 2-3 πνιγήκαν. Θέλω να πω ότι αν κάποιος δεν έχει προηγούμενο, καλό είναι να μην το δοκιμάσει απότομα ή αν θέλει να αθληθεί, εν πάση περιπτώσει, ας κάνει μια προετοιμασία, ας ζητήσει και μια βοήθεια από έναν ειδικό. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν σοβαροί άνθρωποι και γυμναστές, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και σίγουρα όταν είναι να τα κάνει αυτά, γιατί καμιά φορά προηγείται, βρίσκουμε τέτοια αθλήματα σε παραλίες, να μην έχει προηγηθεί ούτε μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, ούτε βαρύ φαγητό, έτσι, και μέχρι εκεί που φτάνει ο καθένας, με μέτρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Θα τα ξαναπούμε στο επανειδήν, γιατρέ. Ευχαριστώ πολύ.